να χαιρετήσω και εγώ τη σημερινή συνάντηση. Πολλά συγχαρητήρια. Τέτοιες συγκεντρώσεις και συναισθιάσεις, εκτός ότι μαθαίνουμε τα προβλήματα του Δήμου μας, ανταλλάσσουμε τις απόψεις και τις απορίες μας. Εμείς εκπροσωπούμε το πολιτιστικό κομμάτι. Να καλωσορίσω και το Γενικό Γραμματέα στο Δήμο μας. Και εγώ ερωτικός μετανάστης είμαι εδώ. Αλλά το εγάλιο αγαπιέται. Αγαπιέται με τα προβλήματά του, αγαπιέται με τις ελάχιστες υποδομές που έχει, αλλά αγαπιέται γιατί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα αγωνίζονται, επειδή είναι, από κάποιον το άκουσα, είναι αγωνιστές. Σαν Κρήτες είμαστε υπέρ των αγώνων. Αγώνας, λέει, που είναι χαμένος, είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Οπότε πρέπει να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, και εγώ εργαζόμενος είμαι, κοντά στους γιατρούς, τους έχουμε ανάγκη, κοντά στους αθλητισμούς, στον αθλητισμό, αλλά κυρίως κοντά στα κοπέλια, στα παιδιά μας. Αυτά είναι το μέλλον, αυτά είναι το αύριο, αυτά είναι που θα δώσουν και στον πολιτισμό δύναμη και στον αθλητισμό δύναμη, και αύριο εργάτες σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχουν, σε όποιες εργασίες γίνονται, αλλά για να υπάρξουν αυτά, πρέπει και από το δικό μας το μετερίζει να κάνουμε το δικό μας τον αγώνα. Τώρα, εγώ είμαι από το πολιτιστικό κομμάτι και μπαίνω στο εργασιακό, αλλά είναι κάτι που μας πονάει όλους. Θέλουμε καλύτερα σχολεία για τα παιδιά μας, ώστε να μην τα παρκάρουμε, για να πάμε εμείς στην εργασία μας να κάνουμε ένα μεροκάματο. Να έχουμε μέλλον και να μπορέσουμε να το δώσουμε αυτή την εργασία στα κοπέλια μας, στα παιδιά μας, που να είναι αξιοπρεπείς. Αυτά είναι τα προβλήματά μας και πρέπει να αγωνιζόμαστε. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αναδείξουμε και αναδεικνύουν όλοι. Και τα αθλητικά σωματεία και τα πολιτιστικά σωματεία, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι. Εγώ ντρέπομαι όταν στη δικιά μου υπηρεσία υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ενοικιαζόμενα, χωρίς μέλλον, χωρίς αύριο, χωρίς μεροκάματο και χωρίς σπίτι. Οι γη μου μένουν ακόμα στο σπιτικό μου, είναι 25 και 23 χρονών, όχι ότι θέλουν να κάθονται με τον μπαμπά. Δυστυχώς όμως είναι έτσι τα μεροκάματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Να βγουν, να ξεπετάξουν και να απλώσουν τα φτερά τους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, κοντά στους αγώνες, με τη βοήθεια όλων και της Βιβής που είναι εδώ εγαλαιότητα και είναι χαρά μας και τιμή μας που έχουμε μια βουλευτή μαζί με όλους τους εγαλαιότητες βουλευτές. Να συγκεντρωνόμαστε και να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Θέλουμε και τη βοήθεια όλων των κομμάτων, όλων των παρατάξεων στη Δημοτική Αρχή. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί δίπλα σε όλους τους αγώνες. Είτε αυτό έχει να κάνει, όπως γνωρίζει η Βιργινία, με τα παιδιά μας, και είμαστε πάντα πρωτοστατούντες, είτε έχει να κάνει με τη Γιούλα, είτε έχει να κάνει με το Λεμοδόν που έκλεισε. Και τότε, μάλιστα, επειδή φοράμε μαύρα μπλουζάκια, μας είχαν περάσει και για εξ από εδώ. Τέλος πάντων, και μακριά από εμάς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σου κουράσω άλλο, να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα. Αυτά είναι τα προβλήματα, αγαπητέ Γραμματέα, και νομίζω ότι θα είσαστε παρόν για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.